Έναν αιώνα συμπληρώνει φέτος το επιμελητήριο Ηρακλείου, το οποίο παραμένει ένας από τους κινητήριους μοχλούς της τοπικής ανάπτυξης και με κοινό όραμα ένα επιμελητήριο υψηλών προδιαγραφών. Όπως δήλωσε ο κ. Αλιφκεράκης, η εκατονταετηρίδα του επιμελητηρίου, με φόντο το πλούσιο ιστορικό μοσαϊκό του, προαναγγέλει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του τόπου. Ένα νέο αιώνα και την αυγή μιας νέας εποχής αριστείας και επέκτασης στον επιχειρηματικό τομέα της Κρήτης. Αισθανόμαστε βαθιά την ευθύνη για αυτό το οποίο μας έχουν αφήσει οι προκάτοχοί μας και πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, δίνοντας ένα συμβουλές και ένα καλό παράδειγμα στο πώς μπορούν να πορεύονται στο επιχειρήν. 100 χρόνια επιμελητήριο, 100 χρόνια προσφοράς στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, της Κρήτης. Θέλω να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους διαχρονικά για αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν και για την ανάπτυξη της Κρήτης, για την απασχόληση, την εργασία, την κοινωνική συνοχή. Ένα επιμελητήριο στην καρδιά του ομορφότερου νησιού της Κρήτης προσφέρει εδώ και έναν αιώνα σημαντικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι τα επιμελητήρια αναδεικνύουν κάθε φορά τον ρόλο τους. Συνεχώς είμαστε με παρεμβάσεις, συνεχώς είμαστε με διεκδικήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Αλιφκεράκη πραγματικά για την πολύ σπουδαία δουλειά που γίνεται γενικότερα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, αλλά και ειδικότερα και σε αυτή την εκδήλωση. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη αναφέρθηκε στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αλλά και στην αξιοποίηση προγραμμάτων που στηρίζουν αρκετούς τομείς της επιχειρηματικότητας. Ναι, βρίσκομαι εδώ στον εορτασμό των 100 ετών του επιμελητηρίου του Ηρακλείου, ενός επιμελητηρίου με μακρά πορεία. Για μένα σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αυτή η συνεργασία πρέπει να εμπεδωθεί, να αναπτύξουμε νέες επιχειρήσεις καινοτόμες, να στηρίξουμε με προγράμματα τα οποία υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήδη τρέχει το ερευνό καινοτομό. Αυτή είναι ακριβώς την επιχειρηματικότητα σε πολλούς τομείς, από αγροδιατροφή, από καινοτομία στην ψηφιακή τεχνολογία, από καινοτομία σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό και βεβαίως να στηρίξουμε την Κρήτη μας. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, η ακρίβεια, ζητήματα ενέργειας και όχι μόνο, απασχολούν τις επιχειρήσεις που διεκδικούν λύσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Μάλλον έχουμε φτάσει στο τέλος, ας πούμε, μάλλον στο χείλος του γκρεμού, ας πούμε, όσον αφορά τις νέες, ας πούμε, τις διασυνδέσεις, ας πούμε, τον BOS με τις ταμιακές μηχανές για ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών καθώς και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά τα τεκμήρια μετά από 30-40 χρόνια ξαναεπανέρχονται βλέποντας ότι δεν είχαν προσφέρει και κάτι το ουσιαστικό. Βλέπουμε, επειδή είμαστε και εμείς σαν Καβάλα, σαν περιοχή, σαν Θάσος, μια νησιωτική περιοχή επίσης που έχουμε τον Αιγιάλο και την παραλία. Βλέπουμε τα προβλήματα του νέου νομοσχεδίου. Στο καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις και πρέπει πραγματικά τα επιμελητήρια να συμβουλέψουν το κράτος ώστε να επιληθούν κάποια επιμέρους προβλήματα. Ναι, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά όχι στην καταπολέμηση του μικρού επαγγελματία, του μικρομεσαίου, ώστε να τον κάνουμε να μην είναι βιώσιμος πλέον και να μην μπορεί να επιβιώσει.